Εχθές ξαφνικά, δηλαδή φαινόταν η πορεία, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από διάφορα site, επίσημα από την εταιρεία, ότι η εταιρεία κατεβάζει ρολά σήμερα, ότι κήρυξε πτώχευση. Και τους κάλεσε να μην πάνε στα καταστήματα. Και εδώ πέρα οι συνάδελφοι σήμερα ήρθαν να απαιτήσουν τις αποζημιώσεις τους και όσα δικαιώματα απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους. Βέβαια, δεν είναι κάτι καινούριο. Η εταιρεία χρόνια, η ηλεκτρονική χρόνια, έχει στηρίξει την κερδοφορία της στις πλάτες των εργαζομένων. Έχει επιβάλει μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια, έχει κάνει απολύσεις, έχει κλείσει καταστήματα. Έφτασε στο σημείο να ζητήσει ένα μισθό δώρο από τους εργαζόμενους για να μπορέσει να τα απεξέλθει κτλ. Και τώρα τους πετάει σαν την τρίχα από το ζυμάρι, χωρίς οι ίδιοι εργαζόμενοι να ξέρουν τι θα γίνει με το. Είναι χρόνια εργαζόμενοι στην ηλεκτρονική, χωρίς να για ξέρουν. Για πόσα άτομα μιλάμε? Μιλάμε για 450 άτομα, 450 άτομα πανελλαδικά. Μέχρι στιγμή τι εξέλιξη υπάρχει? Αυτή τη στιγμή ζητήσαμε συνάντηση με την εργοδοσία, η οποία είναι άφεντη όπως ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί φήμες υπήρχαν διάφορα, τα ξέρετε πολύ καλά, διάφορα κυκλοφορούσαν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ζητήσαμε συνάντηση, είναι άφαντη. Και πάμε στο Υπουργείο Εργασίας, όπου υπάρχει συνάντηση υποτιθέμενη τώρα με τον κύριο Νεφελούδη, τον Γενικό Γραμματέα και την Εργοδοσία. Ήμουν διευθυντής στο κατάστημα της Παλίνης, το οποίο έχει κλείσει. Είμαι μέλος της Προσωρινής Επιτροπής Αγώνα Εργαζομένων Ηλεκτρονικής. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι μέσα σε ένα βράδυ η εταιρεία δήλωσε πτώχευση, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση πέρα από κάποιες φήμες που άφηναν να διαρρέουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και έχουμε μείνει 450 εργαζόμενοι στον δρόμο. Αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι η καταβολή των αποζημιώσεών μας μέχρι και του τελευταίου ευρώ. Ποια είναι η κοινωνία που είχατε, αν είχατε με την εργοδοσία? Σήμερα καμία. Όλοι δηλώνουν αρμόδιοι. Πήγαμε στα κεντρικά, στο Περιστέρι, εμφανίστηκαν διάφοροι πρώην εντός εισαγωγικών διοικούτες, ήταν στα γραφεία μεν, αλλά όλοι δήλωναν απολυμμένοι σαν και εμάς και αναρμόδιοι. Ο ιδιοκτήτης εννοείται ότι δεν εμφανίστηκε, το ίδιο και η αντιπρόεδρος. Εγώ στη συγκεκριμένη εταιρεία 12 χρόνια. Υπάρχουν εργαζόμενοι με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας? Σαφέστατα υπάρχουν. Δεν γνωρίζω το ακριβώς, πάντως πρέπει να πάρουν και με 20 χρόνια. Και ηλικίας? Τώρα τι να σου πω, ληξιάρχος είναι, δεν το ξέρω. Απλώς εννοώ ότι είναι σε μια. Σίγουρα υπάρχουν και πάνω από 50-55 ετών αυτή τη στιγμή. Πόσα καταστήματα? 41-42 αυτή τη στιγμή. Ίσως κάποια περισσότερα, έχω χάσει λίγο το λογαριασμό. Γνωρίζετε αν θα γίνει συνάντηση σήμερα με την. Εμείς έχουμε έρθει για τη συνάντηση. Εμείς έχουμε έρθει όπως οφείλαμε να έρθουμε. Πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά η ιδιοκτησία θα κρυφθεί και δεν θα έρθει. Γνωρίζετε επίσης ότι η ιδιοκτησία θα πραγματοποιήσει σήμερα συνέντευξη τύπου? Αυτό δεν το γνωρίζω. Η εταιρεία υποστηρίζει πως έκλεισε λόγω capital control. Αυτό το γεγονός μας αφήνει αδιάφορο. Το πώς βιώνει η εταιρεία και ο κάθε επιχειρηματίας την κρίση μας αφήνει αδιάφορους. Μας ενδιαφέρει πώς βιώνουμε εμείς την καθημερινότητά μας την κρίση και πώς θα βιώσουμε την ανεργία. Ο ιδιοκτήτης και ο κάθε ιδιοκτήτης που θα κλείσει από εδώ και πέρα θα κατεβάσει λουκέτα. Μπορεί να βιώσει την κρίση ως προς τα κέρδη του, τα οποία ενδεχομένως λίγο να μειωθούν, όχι πολύ, αλλά στην καθημερινότητά του δεν θα βιώσει καμία κρίση. Θα συνεχίσει να ζει και να ζει άνετα και πλουσιοπάροχα.